Είναι μαζί μας η κυρία Γεωργία Κουρή. Μας ακούτε, κυρία Κουρή? Ναι, ναι, σας ακούω. Καλησπέρα. Πρόεδρος λοιπόν της... Να είστε καλά. Η κυρία Κουρή είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσποδίας των Εργαζόμενων στην Ειδική Αγωγή. Είναι ψυχοπαιδαγωγός, εκπαιδεύτρια ανηλίκων με εννοητική στέρηση, με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή. Κυρία Κουρή, πείτε μου, ποια είναι η κατάσταση η οποία επικρατεί σε ό,τι αφορά την παιδική προστασία στις λεγόμενες κρατικές δομές? Τι να σας πω, οι κρατικές δομές είναι σχεδόν ανυπαρκτές. Είναι ελάχιστες, τα τελευταία χρόνια συρρυκνώνονται συνεχώς. Μιλάμε ουσιαστικά για το κέντρο Πρεπον Μητέρα, για το αναρωτήριο Παντέλη, στις δύο παιδοπόλεις και ελάχιστα άλλες δομές στην υπόλοιπη Ελλάδα, οι οποίες σαφώς και δεν καλύπτουν τις ανάγκες. Είναι υποστελεχωμένες, το προσωπικό δεν επαρκεί, το μόνιμο προσωπικό είναι ελάχιστο και κυρίως πλαισιώνεται από τρίμηνα, συμβάσεις δηλαδή τρίμηνων, συμβάσεις εξάμηνων, οι οποίες λήγουν, αλλάζουν τα πρόσωπα, αλλάζουν οι άνθρωποι, φεύγει η τεχνογνωσία, έρχονται νέοι άνθρωποι που πρέπει να επανεκπαιδευτούν, καινούργια πρόσωπα για τα παιδιά, για παιδιά που είναι ήδη κακοποιημένα, για παιδιά που είναι ήδη θυματοποιημένα, για παιδιά που είναι εκεί για να προστατευτούν. Όταν μιλάτε, για να πάρουν φροντίδα. Όταν μιλάτε για υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση, υπάρχει μια τάξη μεγέθους για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτές τις δομές? Κοιτάξτε, μπορώ να μιλήσω για τις δομές που είναι φιλανθρωπικά μη κερδοσκοπικά σωματεία, αυτές που συνήθως υποκαθιστούν τις δημόσιες δομές, αυτές που συνήθως κλείνουν τις τρύπες από την απουσία των δημόσιων δωρεάν δομών. Αυτές λοιπόν οι δομές, οι οποίες επίσης χρηματοδοτούνται από το κράτος, η χρηματοδότηση αυτή από την περίοδο της κρίσης που έπεσε σε κάτω από το 50% των προϋπολογισμών αυτών των χώρων, δεν έχει επανέλθει ποτέ. Μιλάτε εδώ και μια δεκαετία, δωδεκαετία. Μιλάμε ακριβώς και βρίσκεται ακόμα σε αυτά τα επίπεδα. Μιλούσα... Βέβαια, σας μιλάω και πάλι για φιλανθρωπικά μη κερδοσκοπικά σωματεία. Μιλούσα πριν από λίγες εβδομάδες με την κυρία Τασούλα Παπαδογιαννάκη, που είναι πρόεδρος των εργαζομένων σε αυτές τις δομές. Μου μιλούσε για μια στελέχωση του τύπου ένας φροντιστής στη βάρδια για 40 παιδιά. Το επιβεβαιώνετε κι εσείς αυτό? Ναι, ναι. Το πολύ να είναι δύο στις πρωινές βάρδιες, το βράδυ σίγουρα είναι ένας μόνος του, που με ό,τι συνεπάγεται αυτό, με ό,τι κινδύνου συνεπάγεται αυτό, για τον ίδιο, για τα παιδιά που φροντίζει, για τα παιδιά μέσα σε συνθήκες COVID που περάσαμε, για μικρά παιδιά που φέρνουν ιώσεις από άλλους χώρους που μπορεί να κινούνται, όπως παιδικούς σταθμούς, σχολεία κτλ. Που μπορεί να περνάνε το πρωινό τους. Είναι τραγικές οι καταστάσεις, είναι τραγικές οι καταστάσεις και εγκληματικές από μόνες τους και έτσι όπως λειτουργούν. Πόσο μάλλον όταν μπαίνει μέσα το κομμάτι που πρόσφατα βιώνουμε όλοι, το ακόμα πιο εγκληματικό κομμάτι που πρόσφατα βιώσαμε όλοι, με την κακοποίηση, τη σεξουαλική κακοποίηση, τη σωματική κακοποίηση, τις τιμωρίες, τα καψόνια, αν θέλετε, και όπως ό,τι άλλα ήταν το φως της δημοσιότητας τον τελευταίο καιρό. Να σας κάνω μια... Επίσης να πούμε ότι με τον τρόπο που μπήκανε και στη δημοσιότητα, έτσι, με αυτή τη λογική, να πούμε ότι εδώ πέρα αναπαράγουν την κακοποίηση, τη διαιωνίζουν την κακοποίηση τους ανθρώπους. Δηλαδή, με τον τρόπο που βγήκανε στη δημοσιότητα, δηλαδή με τη λογική της κλειδαρότρυπας. Αυτό το πράγμα έρχεται και πάλι. Και στιγματίζει. Ναι, ως προς αυτό που λέτε, η ιστορία του Κολονού με το 12χρονο παιδί είναι χαρακτηριστική περίπτωση. Βέβαια, ακριβώς. Πείτε μου κάτι, κυρία Κουρή. Θα κάνω μία ερώτηση η οποία φαντάζει ενδεχομένως και αφελής. Την ίδια ώρα που μας μιλάτε για αυτή την απαξίωση, να το πω έτσι κομψά και ήρωμα το λέω που λέει κι άλλος, για αυτές τις κρατικές δομές που υποτίθεται ότι έχουν την υποχρέωση, την ευθύνη της αρρωγής και της προστασίας των παιδιών. Όταν σε αυτές λοιπόν έχουμε αυτού του είδους την απαξίωση, πώς εξηγείται ότι έχουμε ένα κράτος και κυβερνήσεις που εμφανίζεται να εποπτεύει διάφορους, άλλοτε επιτίδιους, άλλοτε όχι, αλλά σε κάθε περίπτωση χορηγίες να κάνει προς αυτούς, να προτάσει τις φιλανθρωπίες τους? Πώς εξηγείται? Κοιτάξτε, η μόνη εξήγηση που μπορούμε να δώσουμε ότι είναι η στρατηγική προσανατολισμένη προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή δεν θέλουν προφανώς να ξοδευτεί
χρήμα, γιατί έτσι το θεωρούν, είναι ένα κόστος η προστασία του παιδιού, όλες αυτές οι υπηρεσίες, το κοινωνικό κράτος, αν θέλετε να το πούμε πιο γενικά. Αυτό είναι ένα κόστος το οποίο δεν θέλει πλέον να το σηκώσει η κυβέρνηση και η προηγούμενη κυβέρνηση και η προπροηγούμενη κυβέρνηση. Και προσπαθεί με άλλους τρόπους να κλείσει αυτές τις τρύπες. Με πιο φθηνούς τρόπους, αν θέλετε, πιο οικονομικούς, οι οποίοι όμως είναι και πολύ κακής ποιότητας. Με την έννοια ότι όταν έχεις τους φιλάνθρωπους, τις ΜΚΟ, αυτό τι σημαίνει, έχεις και ένα προσωπικό που δεν είναι επαρκές σε αυτές τις δομές, έχεις ένα προσωπικό που δεν πληρώνεται σωστά. Έχεις ένα προσωπικό που μπορεί να μην τηρεί τις προϋποθέσεις, που μπορεί να μην υπάρχουν καν οι επιστημονικές ομάδες που θα έπρεπε να λειτουργούν. Εδώ στο δημόσιο και δεν λειτουργούν οι επιστημονικές ομάδες. Μέσα στο δημόσιο, ακριβώς λόγω της υποστελέχωσης, ακριβώς λόγω του ότι δεν δίνονται τα κονδύλια που θα έπρεπε να δίνονται, δεν λειτουργούν τα πράγματα όπως θα έπρεπε στις σύγχρονες συνθήκες και με βάση τα επιστημονικά δεδομένα της εποχής μας, αν λειτουργούν. Για παράδειγμα, στο Μητέρα που είπατε και πριν. Υπάρχει μόλις ένας εργοθεραπευτής. Μόλις ένας εργοθεραπευτής. Και για να τα βγάλει πέρα με τα παιδιά τα οποία φιλοξενούνται εκεί, τα οποία κάποια έχουν και δυσκολίες. Δεν μιλάμε για παιδιά που είναι όλα τυπικής ανάπτυξης. Υπάρχουν παιδιά που έρχονται από κακοποιημένες οικογένειες και εκεί πέρα μιλάμε για θεραπεία τραύματος, εκεί πέρα μιλάμε και για άλλου τύπου παρεμβάσεις, οι οποίες δεν υπάρχουν και δεν γίνονται, που θα μπορούσαν να γίνονται γιατί στην εποχή μας συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και θα μπορούσαν να έχουν αυτές τις υπηρεσίες οι άνθρωποι. Και μιλάμε και για παιδιά που μπορεί να έχουν αναπηρίες. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες υπάρχουν ελάχιστοι ψυχολόγοι, ελάχιστη κοινωνική λειτουργία. Ένα, σας είπα και μόνο, εργοθεραπευτής. Πώς ακριβώς θα γίνει όλο αυτό το έργο? Πείτε μου κάτι, γιατί θυμάμαι ότι τρέχει μία προκήρυξη για προσλήψεις προσωπικού από το 2017. 2017, ξέρετε αν έκλεισε? Από όσο ξέρω δεν έχει κλείσει ακόμα. Όχι. Ακόμα τρέχει αυτός ο διαγωνισμός, ακόμα από το 2017. Ακόμα τρέχει και το αστείο ποιο είναι? Ότι πέρα του ότι ακόμα τρέχει, όλο αυτό το διάστημα έρχονται και φεύγουν άνθρωποι, ενώ εργαζόμενοι προσωπικό, το οποίο είναι με πολύ, όπως σας είπα, ευκαιριακές σχέσεις εργασίας, ευέλικτες. Με τρίμηνα, με εξάμηνα, και μιλάμε για χώρους που είναι πολύ σημαντικό. Το πρόσωπο φροντίδας, που είναι πολύ σημαντικό το πρόσωπο φροντίδας, να μην αλλάζει από μέρα σε μέρα. Γιατί πάνω στην εμπιστοσύνη που δημιουργείται, πάνω στη σχέση που δημιουργείται, έτσι ακριβώς μπορείς να πετύχεις την όποια θεραπεία, την όποια επούλωση, την όποια φροντίδα. Μιλάμε για παιδιά που είναι κακοποιημένα, μιλάμε για παιδιά που δεν τα φρόντισε η οικογένειά τους, γι' αυτό βρίσκονται εκεί. Μιλάμε για παιδιά που βρίσκονται εκεί γιατί οι γονείς τους μπορεί να είναι εξαρτημένοι, μπορεί να είναι στη φυλακή, γιατί είναι εγκληματικά στοιχεία. Και ερχόμαστε να μιλήσουμε για αποϊδρυματοποίηση, λίγο σαν να το έχουμε σαν ένα εφολόγιο. Κανένας δεν θέλει τα παιδιά να βρίσκονται στα ιδρύματα, βέβαια. Και η καλύτερη επιλογή είναι η εξωιδρυματική φροντίδα, βεβαίως. Και η καλύτερη επιλογή θα ήταν να μην βρεθούν καν στη διαδικασία τα παιδιά να μπουν σε τέτοιους χώρους και να βρεθούν σε αυτή την κατάσταση. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει κανείς να πάρει άλλα μέτρα, τα οποία καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν έχει πάρει. Έρχονται συνεχώς με καινούργιους νόμους, χωρίς όμως ουσία μέσα σε αυτά. Πείτε μου κάτι και με την εμπειρία, την εμπειρία που έχετε ως ψυχοπαιδαγωγός. Αυτό το οποίο λέτε εσείς οι επιστήμονες σε αυτό το χώρο, πρόληψη, τι σημαίνει? Πρόληψη σημαίνει πρώτα απ' όλα να σπάσει ο φαύλος κύκλος των πολιτικών που διαιωνίζουν τις συνθήκες που παράγουν αυτά τα φαινόμενα, όπως είναι η φτώχεια, ας πούμε. Γιατί η φτώχεια θα παράξει και τις εξαρτήσεις, θα παράξει και την εγκληματικότητα, την πορνεία, θα παράξει ουσιαστικά όλα αυτά που συνάδουν στο να βρεθεί ένα παιδί σε τέτοιες δύσκολες συνθήκες. Και η πρόληψη πώς δημιουργείται? Δημιουργείται με το να ενισχύσεις δομές κοινωνικής φροντίδας. Και κοινωνική φροντίδα σημαίνει ένα κέντρο υγείας και ένα κέντρο ψυχικής υγείας κυρίως που θα βρίσκονται σε διασύνδεση. Σημαίνει κέντρα μάνας και παιδιού. Και πριν ακόμα από τα κέντρα μάνας και παιδιού, σημαίνει κέντρα οικογενειακού προγραμματισμού, όπου το ζευγάρι θα πάει και θα συζητήσει και θα μάθει. Και θα υπάρχουν εκεί πέρα ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί που θα το βοηθήσουν να πάρει τις αποφάσεις του για να δημιουργήσει οικογένεια. Που θα το στηρίξουν για να δημιουργήσει οικογένεια. Που θα συμβουλεύσουν τη μάνα για το πώς. Τις πρώτες μέρες που θα γεννηθεί το παιδί, το πρώτο καιρό, να φροντίσουν για τη μάνα και για το παιδί, που είναι το δίδυμο για την αρχή της ζωής του παιδιού και μετά για την υπόλοιπη οικογένεια.
Σημαίνει κινητές μονάδες συμβουλευτικής που θα επισκέπτονται τη μάνα όταν θα γεννήσει στο σπίτι της και θα βλέπουν τις συνθήκες και θα βοηθάνε σε αυτή τη διαδικασία. Και όλα αυτά θα πρέπει να είναι δημόσια και δωρεάν, γιατί μπορεί να μην έχει η κάθε οικογένεια να τα πληρώσει. Γιατί προφανώς, όπως σας είπα και πριν, η επιστημονική γνώση υπάρχει, η τεχνογνωσία υπάρχει, το καταρτισμένο προσωπικό υπάρχει. Όλα αυτά υπάρχουν στην εποχή μας. Αλλά όλα αυτά είναι ακριβοπληρωμένα και μπορούν να τα έχουν μόνο λίγοι. Αυτό είναι εγκληματικό από μόνο του. Γιατί αναπαράγει τη συνθήκη. Πείτε μου, όταν φτάσουμε πια στο σημείο να απαιτείται αυτή η προστασία, πώς θα έπρεπε να είναι τα πράγματα? Όταν θα έπρεπε να απαιτείται, όταν φτάσει δηλαδή το παιδί να πρέπει να απομακρυνθεί από την οικογένεια, πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρχει ένας ενιαίος πανελλαδικός φορέας που θα φροντίζει για αυτά τα ζητήματα, που θα είναι διασυνδεδεμένος πάλι με κοινωνικές υπηρεσίες, δήμου, περιφέρειας, σχολείων κτλ. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένας τέτοιος φορέας που θα διασφαλίζει την βραχυχρόνια φιλοξενία του παιδιού μέχρι να ενταχθεί σε ένα ασφαλές και ποιοτικό οικογενειακό περιβάλλον. Και αυτός ο φορέας της βραχυχρόνιας φροντίδας πάλι πρέπει να είναι σε σύγχρονες εγκαταστάσεις, σε μικρού μεγέθους εγκαταστάσεις που θα είναι ενταγμένες μέσα στις γειτονιές, που θα είναι πλήρως στελεχωμένος, θα πρέπει και εκεί να λειτουργεί η διεπιστημονική ομάδα. Και τονίζω τη λειτουργία της διεπιστημονικής ομάδας, γιατί η διεπιστημονική ομάδα διασφαλίζει ότι μια σειρά ειδικοτήτων θα βλέπουν όλες τις πτυχές της ανάπτυξης του παιδιού σε όλα τα αναπτυξιακά στάδια, θα μπορούν να ελέγχουν και να λένε γνώμη και να φροντίζουν να παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε τα παιδιά να μεγαλώνουν με ασφάλεια και να φροντίζονται. Και αυτά που έχουν ανάγκη θεραπείας να όντως να παίρνουν τη θεραπεία που χρειάζονται και τη φροντίδα που χρειάζονται. Και βέβαια η διεπιστημονική ομάδα διασφαλίζει επίσης, πέρα από την υποστήριξη των ίδιων των παιδιών, και την υποστήριξη των εργαζομένων, των υπολείπων εργαζομένων της δομής. Ο ψυχολόγος, ο κοινωνικός λειτουργός, ο ψυχίατρος, ο εργοθεραπευτής, όλοι αυτοί που θα απαρτίζουν συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις τις διεπιστημονικές ομάδες, αυτό ακριβώς φροντίζουμε. Να στηρίξουν ολόπλευρα και το παιδί, αλλά και το υπόλοιπο προσωπικό που φροντίζει το παιδί. Κυρία Γουρή, ώστε να αποφεύγουμε και όλα αυτά τα φαινόμενα με ανθρώπους που μπορεί να κακοποιούν και ως μέρος της δουλειάς τους, ας πούμε, πώς να το πω, εργαζόμενους που θα κακοποιούν τα παιδιά. Δεσμεύομαι ότι θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Κουρή. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Να είστε καλά.